Από νωρίς σήμερα το πρωί, συνεργείο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου έπιασε δουλειά στην παραλία και άδειασε με τη βοήθεια ειδικών αντλιών τα νερά από το σκαρί της Αργούς. Το πλοίο ήταν από χθες μισοβυθισμένο στη βιτρίνα της πόλης μετά την άστοχη ενέργεια των αρμοδίων να το ρίξουν στη θάλασσα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες για τη συντήρησή του. Η εικόνα ήταν θλιβερή για το πλοίο σύμβολο της πόλης που κόστησε σχεδόν 1 εκατομμύριο και μετατράπηκε χθες σε υποβρύχιο. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Όπως είναι γνωστό, το σκάφος έχει μείνει έξω από το νερό, έξω από τη θάλασσα για χρονικό διάστημα πάνω από ένα χρόνο. Έπρεπε λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και κατόπιν να πέσει στο νερό για να δέσει τα ξύλα, όπως μας λένε και οι ειδικοί που ανέλαβαν τη συντήρησή του. Σήμερα από το πρωί οι τεχνικές υπηρεσίες άδειασαν τα νερά και το πλοίο λίγο πριν τις 11 έχει βγει και πάλι στην επιφάνεια. Από το πρωί βάλαμε τις αντλίες και μέσα σε τι ώρα είναι τώρα? 11 περίπου. 11 η ώρα, σε 2 ώρες αδειάσαμε τα νερά. Λοιπόν, σε τι κατάσταση είναι το πλοίο, γιατί χθες το είδαμε? Το πλοίο ήθελε κι άλλο να έρθουν τα ξύλα να σφίξουν, αλλά πιστεύω και με τον καιρό τώρα θα βοηθήσει και ο καιρός. Έχουμε και αντλίες βυθιζόμενες μέσα, έχουμε μία αντλία βυθιζόμενη, οπότε και σε καμιά ώρα θα τραβήξουν πάλι νερά, γιατί και ο καιρός δεν είναι και τόσο κατάγελος. Πάντως, έμπειροι καραβομαραγκοί που είδαν την Αργό να βρίσκεται εκτεθειμένη στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή από προχθές, εξέφρασαν σοβαρές ενστάσεις για την επιλογή του Δήμου Βόλου να ρίξει τώρα το πλοίο στη θάλασσα και να το δέσει στην παραλία.